πρώτες επίσημες προεδρικές εκλογές στην Αμερική γίνονται το 1789 με τον George Washington να γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν διοικητής του Γενικού Επιτελείου του Υπηρωτικού Στρατού κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης και ένας από τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ των βιβλίων που έχει γράψει είναι και η Αμερικανική Πολιτική από τον Φράγκλιν Ρούσβελτ στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο θητείες εθιμικά τέθηκαν από τον George Washington. Ο George Washington θα μπορούσε να είναι ισόβιος πρόεδρος. Δεν είχε αντιπάλους. Δηλαδή εξελέγει τις πρώτες δύο προεδρικές εκλογές χωρίς αντίπαλο. Αλλά επέλεξε, επειδή έβαζε θεσμούς πάνω από τον εαυτό του, να σταματήσει σε δύο θητείες και έτσι έθεσε ένα άτυπο όριο. Και επειδή το ξεπέρασε ο Φράγκλιν Ρούζεβελτ, μετά υπήρξε συνταγματική τροποποίηση και πλέον είναι και συνταγματικά καθορισμένο το όριο των δύο θητείων. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ είναι ο πρώτος και ο τελευταίος πρόεδρος της Αμερικής που εξελέγει 4 συνεχόμενες φορές. Εκμεταλλευόμενος στην αρχή το κράχ του 29 και μετέπειτα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατάφερε να παραμείνει στο Λευκό Οίκο 12 συναπτά έτη. Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Στάθη Τσιρά, τότε ξεκίνησε και ένας δημοσκόπος που θα άλλαζε το πολιτικό τοπίο παγκοσμίως, ο George Gallup. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα του και ο George Gallup. Έτσι, το 1936, ο Gallup είχε μια μικρή εταιρεία που έκανε έρευνες. Και είχε τρέξει μια έρευνα με 50.000 ερωτηματολόγια, στην οποία έλεγε ότι στις εκλογές του 1936 ο Franklin Roosevelt θα επανεκλεγόταν. Αυτό ήταν σε αντίθεση με το τι έλεγε το Reader's Digest, που ήταν ένα μεγάλο περιοδικό, που είχε κάνει μια αντίστοιχη έρευνα με 2 εκατομμύρια ερωτηματολόγια. Αλλά οι αναγνώστες του Reader's Digest προφανώς δεν ήταν τυχαίοι. Είχαν μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση που ήταν ενάντια στον Ρούσβελτ και γι' αυτό και θέλαν να κερδίσει ο αντίπαλός του. Και γι' αυτό το Reader's Digest προέβλεπε την ήττα του Ρούσβελτ. Αντίθετα όμως ήταν όχι απλά μια νίκη, ήταν μια τρομερή επιτυχία του Ρούσβελτ το 1936. Και ο Γκάλοπ που το πρόβλεψε έκανε ένα μεγάλο όνομα.